Το Λύκειο. Ακριβώς. Ακριβώς, Κάδια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι κόκκινος συναγερμός σήμανε στο Δήμο Λατσών μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων τόσο σε Λύκειο, σε οικογυρία, αλλά και σε στρατόπεδο της περιοχής. Ολοένα, οι πληροφορίες, Κάδια, λένε ότι ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα στην περιοχή, αλλά και διευρύνεται η αλυσίδα. Σύμφωνα και με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, είναι 16 τα κρούσματα στο Λύκειο της περιοχής και 10 στον οίκο Ευγυρίας. Λοιπόν, εδώ στην Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου στην αίθουσα δίπλα από την Εκκλησία, υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό και διενεργεί rapid test από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Το ίδιο θα γίνεται και αύριο, Κάτια. Υπάρχει αρκετός κόσμος, όμως όλα κυλούν ομαλά. Αλλά κρατάνε και τις αποστάσεις και φέρουν οι πολίτες, οι δημότες αν θέλετε των Λατσών και τις προστατευτικές τους μάσκες. Βεβαίως εδώ είναι και ο Δήμαρχος των Λατσών, όπου θα μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή των Λατσών. Από ό,τι άκουσα, κύριε Δήμαρχε, που αναφέρατε με το που ήρθατε εδώ, τα rapid test δεν θα γίνουν ίσως μόνο και σήμερα και αύριο, θα πάρει παράταση όλο αυτό. Καλημέρα καταρχήν σε εσάς και στους τηλεθεατές του ΑΛΦΑ. Να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας με έχει ενημερώσει ότι αν χρειαστεί τα τεστ θα συνεχιστούν και μετά την Παρασκευή. Απλώς περιμένουμε να δούμε σήμερα τα αποτελέσματα, τι θα δείξουν και από το Λυκείο Λατσό, γιατί γίνονται και εκεί από το Υπουργείο Παιδείας κάποια τεστ, και από τα τεστ που γίνονται εδώ θα φανεί και από εδώ το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινότητα. Σας ανησυχεί, έχετε εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή αν έχουμε και άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουμε μια πληροφορία για το γυμνάσιο εδώ στην περιοχή, τι ισχύει καταρχάς? Να το επιβεβαιώσω, υπάρχει και ένα κρούσμα στο γυμνάσιο Λατσών αυτή τη στιγμή, επιβεβαιωμένο κρούσμα. Προκειται για μαθητή? Για μαθητή του γυμνασίου. Μας ανησυχεί γιατί βλέπουμε τώρα ότι εκτός από το Λύκειο υπάρχει και στο γυμνάσιο πρόβλημα. Εντάξει, αυτό που θα δείξει σήμερα θα φανεί και γενικά στην κοινότητα το πρόβλημα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μετά το τέλος της ημέρας σήμερα θα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα τι γίνεται στον Δήμο μας. Ωραία. Η προσέλευση του κόσμου βλέπω είναι αρκετή, ωστόσο δεν παρατηρείται αυτός ο χαμός που είδαμε και στις άλλες περιοχές τις προηγουμένες μέρες. Τα εύσημα ανήκουν στους δημότες μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Είχαμε κάνει ενημέρωση από τα χθες για αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει ανάμειξη του Δήμου. Έχω εδώ κάποιους τροχονόμους του Δήμου οι οποίοι χειρίζονται την κυκλοφορία. Αλλά νομίζω ότι είναι είναι οι δημότες υπάκουοι, ακούν τις οδηγίες που δέχονται από το προσωπικό του Δήμου και βλέπετε ότι τηρούν και τις αποστάσεις. Ήταν αυτό το οποίο από χτες έλεγα συνέχεια, να μην δούμε εικόνες. Είναι μια εικόνα που βλέπουμε ξεκάθαρα εδώ. Απλά ήθελα να ρωτήσω. Έχω αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν μόνο δημότες του Δήμου Λατσών εδώ. Τι ακριβώς? Υπάρχουν και εργαζόμενοι στο Δήμο Λατσών. Mm-hmm. Τα τεστ αυτά δεν είναι μόνο για όσους είναι δημότες των Λατσών. Εάν κάποιοι άνθρωποι εργάζονται στον χώρο αυτό και θέλουν να προσέλθουν να κάνουν το τεστ, οπωσδήποτε είναι ανοιχτό το τεστ και για αυτούς. Ραφαέλα, αν μπορείς να ρωτήσεις τον Δήμαρχο, γιατί υπήρξε έτσι μια αναστάτωση χθες, άφησε να νοηθεί ο Δήμαρχος ότι είχαν κάνει ένα πάρτι μαθητές για το Λύκειο, λέω. Και οι μαθητές θεωρούν ότι είναι από το σχολείο, από καθηγήτρια. Θέλει ένα σχόλιο ή να. Αν έχει ένα σχόλιο, Δήμαρχε, ρωτάει κάτι από το στούντιο. Το πάρτι που έγινε στο Λύκειο, δώστε μας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε, γιατί υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα. Γίνεται πάρα πολύ λόγο για το πάρτι. Είναι το πάρτι που έχει σημασία ή η κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος μας σήμερα. Εγώ είχα αυτή την πληροφορία από τη διεύθυνση του σχολείου. Mm-hmm. Ακούονται διάφορα. Από τη στιγμή που έχει την πληροφορία αυτή από τη διεύθυνση του σχολείου, πρέπει να ανησυχείς. Μιλούμε ήταν για 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Mm-hmm. Τώρα ακούνται και για άλλα. Δεν θα πω οτιδήποτε γιατί ό,τι ξέρω είναι ανεπίσημο. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι να προλάβουμε αυτό το κακό να μην προχωρήσει.
Τώρα δεν θα σταθώ εάν ήταν 10, ή αν ήταν 20, ή αν ήταν 50, όπως ισχυρίζονται. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Δήμο μας. Σημασία έχει ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και για αυτά που λέμε και για αυτά που κάνουμε. Ωραία. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Κάτι αυτά από εδώ στην Εκκλησία Αγίου Γεωργίου. Βλέπουμε ότι ολοένα και αυξάνεται η προσέλευση του κόσμου εδώ στην Εκκλησία για να διενεργήσουν τα rapid test. Ενώ να πω ότι από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 έχουν προτεραιότητα πολίτες άνω των 65 ετών. Κάτια. Να φέρω να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.